Κύριε Μίτση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας, κύριε Καφέ. Κύριε Μίτση, πρέπει να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που αποδεχτήκατε το αίτημά μου για μια τηλεφωνική συνέντευξη στην ιστοσελίδα της περιοχής μας και μια συνέντευξη που θα έλεγα είναι από τις πιο ουσιώδεις, από τις πιο σοβαρές που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Αφορά τον ποταμό Καλαμά. Ένα ποτάμι χιλιοτραγουδισμένο, ένα ποτάμι θα έλεγα κοσμεί την περιοχή μας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα τεράστια. Εσείς λοιπόν σαν κίνηση Καθαρός Καλαμάς και σαν πρόεδρος αυτής της κίνησης και θα έλεγα συγχαρητήρια σε αυτή την κίνηση, έχετε καταγγείλει κατά καιρούς μόλυνση, ρύπανση και βιαιότητα στον ποταμό Καλαμά. Πριν από λίγες μέρες μας στείλατε και αναρτήσαμε ότι έγινε και παράνομη εξήλυψη. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά, κύριε Μίτση, όλα για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο, να μπορεί κάποιος να ακούσει και να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε να του πούμε. Πολύ ωραία, λοιπόν. Όπως το θέσατε και εσείς, ο Καλαμάς ήταν και λογικό είναι να είναι πηγή ζωής για τις περιοχές που διασχίζει. Ναι. Ξεκινώντας από την Εμέτρικα που είναι η πηγή του, φτάνοντας μέχρι τη Σαγιάδα που είναι οι εκβελές του. Περνάει από ποιους δήμους, κύριε Πρόεδρε? Από δήμους, Δήμο Πογονίου, Δήμο Ζήτσας, Δήμο Σουλίου, Δήμο Φιλιατών, Δήμο Ιγουμενίτσας. Όλη την Ήπειρο ολίγης. Ουσιαστικά ακριβώς αυτό είναι. Όλη την Ήπειρο ολίγης. Είναι, θα πούμε αργότερα για αυτούς τους δήμους που είχαν θελήσει να συστήσουν και ένα σύνδεσμο. Κύριε Μίτση, πριν προχωρήσουμε, θέλω να μου πείτε, διάβασα πριν από μέρες, αυτό που μου στείλα δηλαδή και που αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα. Είχαν το θράσος, κάνανε και παράνομη εξήλευση στις ακτές του καλά. Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα εκεί πέρα, γιατί μου είπατε ότι υπάρχει και ουσία, υπάρχει και ζουμί. Είναι σημαντικό το ότι οι άνθρωποι στα χωριά πια αρχίζουν να καταλαβαίνουν το ότι πρέπει να ειδοποιούν και να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους όταν κανείς αρμόδιος δεν ελέγχει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε από πέρυσι μία καταγγελία. Είχαμε στείλει το δασαρχείο και τους είχαν πιάσει ότι κόβανε παράνομα δέντρα ποιοι αυτοί που είχαν αναλάβει να καθαρίσουν τα προσαγγιστικά κανάλια. Ναι. Οι ίδιοι δηλαδή που πήγαν να υποτίθεται να κάνουν καλό στον Καλαμά, αυτοί οι ίδιοι ντρούσαν ενάντια στον Καλαμά. Βεβαίως. Διότι αντί να κόψουν μόνο αυτά και να πάρουν αυτά πέρα τα κανάλια, αυτοί πήγαν και κόμμανε από το ποτάμι και ήδη που απαγορεύονταν όπως πλάτανος, ειδικά τα νεκρά που τα παρατήσαν εκεί πέρα. Πάει ο κόσμος τώρα στον παρακάλαμο, τα κόβει, πατάει το μήκη τα πάνω, τα ελαστικά του αυτοκίνητου, πατάνε τα εργαλεία, πατάνε με τα δύο ασθένεια. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για αυτή τα πράγματα. Δεν μόνο με δική μας καταγγελία το δασαρχείο πήγε πέρυσι, του έκοψε μήνυση για αυτό το πράγμα. Ναι. Μαθαίνουμε προχτές ότι κόβουν εκεί στη Βελά κοντά στον κάμπο, κοντά στην Πρωτισμένη, κόβουν πάλι. Παίρνω κατευθείαν το δασαρχείο και την αστυνομία, λέγοντάς τους τι κόβουν, τι κάνουν, με ποιο δικαίωμα ή τι σκόβανε στο ποτάμι, τι γίνεται. Πήγανε τώρα το μάθα σήμερα, περιμένω και την επίσημη ενημέρωση, τους πιάσανε, τους έχουν βγάλει μήνυση, κατασχέσανε μηχανήματα, αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, την ξυλία και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Άρα υπήρξε αποτέλεσμα, έτσι. Είχε αποτέλεσμα, αλλά σας φαίνεται λογικό να λειτουργούν αυτά με βάση τις καταγγελίες που κάνει η κίνηση Καθαρός Καλαμάς, ας πούμε. Και όχι αυτοί που είναι εκεί πέρα, είναι δυνατόν στο Καλπάκι, ας πούμε, έτσι. Σας είπα και πριν, κύριε Μίτση, συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Έτσι, ας πούμε. Σας είπα και πριν, συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση, γιατί από όσο γνωρίζω είναι και η μόνη κίνηση που λειτουργεί για την προστασία του Καλαμά. Και απέφερε και καρπούς. Από ό,τι μου λέτε, εφόσον συνελήφθησαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δρούσαν ενάντια στον Καλαμά, απέφερε και καρπούς. Αλλά απλά θα πρέπει να γίνεται καλύτερα συνολικά ο έλεγχος των δραστηριοτήτων στο ποτάμι για την προστασία του ποτάμου. Απλά αυτό που κατάλαβα που μας λέτε ότι θα πρέπει να περάσει και στον κόσμο το μήνυμα ότι όταν βλέπουν κάτι που γίνεται ενάντια στο ποτάμι θα πρέπει να καταγγέλλεται κατευθείαν. Μα να μιλάς. Εμένα το έχω πει και άλλη φορά δημόσια. Μου έχει τύχει να μου τραβήξουν τα καραμπίνα επειδή ρώτησα γιατί πλένουν το βιτιάκι το μικρό που είχε το φυτοφάρμακο που είχε ρατήσει. Ναι. Γιατί το είχε βάλει μέσα στο ποτάμι και το ξέπλαινε. Αυτό είναι θράσος, κύριε Μίτση. Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Πρέπει να αναλογιστούν και αυτοί οι ίδιοι που σηκώσαν την καραμπίνα και σημάδεψαν κάποιον άνθρωπο. Για να μην χαθεί το θέμα η κουβέντα μας αυτό, ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι ουσιαστικά. Πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή, τι συμβαίνει, έτσι. Διότι έχουμε μετρήσεις. Επίσημες, η κίνηση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία. Να κάνει μια μεγάλη ενημέρωση
με ναι. αφορμή αυτά που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε, σας παρακαλώ, βάλτε μια ανωτενία. Αυτό θα το συζητήσουμε παρακάτω. Δεν θέλω να συζητήσω αυτό. Θα πω τα στοιχεία. Ναι, όχι. Μετά. Τα στοιχεία που δείχνουν τη μόλις ρήπανση. Αυτό είναι που σας ενδιαφέρει, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια έρευνα, λοιπόν, ναι. η οποία έχει γίνει από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής ναι. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι και κατά παραγγελία του Δήμου Ζήτσας στα πλαίσια μια σύμβαση που είχαν ναι. ανάμεσά τους και τις οποίες αυτές τις μετρήσεις ο Δήμος Ζήτσας δεν ήθελε με τίποτα να μας δώσει. Αλλά έκανε κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής του Πολυτεχνείου από το πρόγραμμα του κ. Καλιαμπάκου που κάνει για τους ορεινούς όγκους της Υπήρου κάθε καλοκαίρι από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ναι. και στους φιλιάτες φέτος. Παρουσιάστηκε λοιπόν αυτή η έρευνα που αφορά είναι έρευνα των ετών 2015 με 2017. Μισό λεπτά έκτορα. Καταγγέλλεται ότι υπήρξαν μετρήσεις οι οποίες αποδεικνύουν, επίσημες μετρήσεις, αποδεικνύουν τη μόλυνση του Καλαμά και δεν σας τις δίνανε, δεν... Καταγγέλλω δημοσίως και το έχω καταγγέλει, το έχω καταγγείλει, συγγνώμη. Ναι, και ναι. από πέρυσι που έχει συμβεί αυτό και έχουμε στείλει και έγγραφα στο δημοσίτας, όπου δεν μας έδινε τις μετρήσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θεωρώντας ότι εμείς θα τις κάνουμε προφορικά, υπόθηκε αυτό, ό,τι θέλουμε. Όταν απάντησε, σοβαρολογείται. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, ό,τι θέλουμε. Τα νούμερα είναι νούμερα. Όταν λέει η μόλυνση είναι τόσο, ας πούμε, είναι 5, εγώ θα το κάνω να μην φαίνεται 5. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η άρνηση. Ναι. Παρότι τα στοιχεία, μα δώσανε μόνο μία γενική έκθεση και όχι τα στοιχεία όπως είχαν παρουσιαστεί σε ημερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα ζητήσατε σαν φορέας κίνησης Καθαρός Καλαμάς, έτσι. Βεβαίως. Μέχρι που φτάσαμε να πούμε ότι θα αναγκαστούμε να ζητήσουμε τη συνδρομή εισαγγελέα. Πήραμε τα στοιχεία αλλιώς λοιπόν, επειδή έγινε αυτή η έρευνα ναι. και δεν δώσαμε σημασία σε μια διαμάχη χωρίς λόγο. Έτσι, και να κοιτάξουμε την ουσία της δουλειάς μας που είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τα στοιχεία αυτής της έρευνας και τι μαζί με τα άλλα που είχαμε τόσο καιρό και τι ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Διότι η κατάσταση έχει φτάσει πραγματικά, είναι απερίγραπτη. Και δεν ξέρω κατά πόσο, άμα συνεχίσει αυτή η διαφορία, κατά πόσο θα είναι και αναστρέψιμο από ένα σημείο και πέρα. Διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποτάμι ναι. σε επίπεδο μόλυνσης και ρήπανσης είναι τεράστια. Και δεν είναι καινούργιο πράγμα αυτό. Έτσι. Σίγουρα αυτό διαιωνίζεται πολλά χρόνια τώρα. Μας δόθηκε ευκαιρία τώρα να το συζητήσουμε. Το 88 έως τώρα έχουν ναι. πράγματα και πράγματα, έτσι. Καταρχάς το 88 ήταν η μεγαλύτερη παραβατική κινητοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα. Πέντε ναι. μέρες απεργίες, μπλοκαρίσματα δρόμων. Γιατί? Για να μην πεταχτούν τα λίμματα της πόλης των Ιωαννίνων στον Καλαμά. Από εκεί αρχίζει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μέχρι τότε οι ενδείξεις που υπήρχαν ήταν από τις απορροές των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων. Είχε αρχίσει να υπάρχει ευρεία τους χρήση και από τις αποχετεύσεις των παρακαλάμιων οικισμών, οι οποίοι και μεγαλώνανε και ακμάζανε και δηλαδή, είδανε τα προβλητά του στο ποτάμι. Δηλαδή, κύριε Μίτση, τα λίμματα της βιομηχανικής ζώνης του Ιωαννίνου δεν υπάρχει κάποια επεξεργασία. Δεν ξέρω, κάποιο τρόπο να διαλύονται. Πετιώνται όλα μέσα στο ποτάμι. Να σας το πω με τη σειρά πώς δουλεύει λίγο να πούμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μιλώντας για τη ρήπανση, τη διαχωρίζουμε σε διάχυτη, ναι. δηλαδή από διάφορα σημεία, ναι. Και σε σημειακή, από συγκεκριμένα σημεία. Ναι. Σε επίπεδο διάχυτης ρήπανσης, λοιπόν, ο Καλαμάς ρυπαίνεται από τις πηγές του μέχρι κάτω τώρα, από τα χωράφια, από τις απορροές δηλαδή των βουτισμάτων, ναι. όπου καταλήγουν λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αυξάνονται τέτοιες τιμές, ναι. Συν από τα απόβλητα των παρακαλάμιων οικισμών, τα οποία δεν διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό και καταλήγουν στο ποτάμι. Ναι. Ένα μεγάλο και σημειακή ρήπανση, κάποιες χειροτροφικές, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες κατά μήκος του Καλαμά, που επειδή προκαλούσαν πολύ μεγάλο πρόβλημα, κάποιες από αυτές που ελέγχθηκαν το 2005, πάλι μετά από καταγγελίες, και το 2010, πάλι μετά από καταγγελίες, κάποιες από αυτές αναγκάστηκαν να κλείσουν. Ωστόσο, δεν έχει αλλάξει τίποτα, διότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Και οι σημειακές ή άλλες πηγές, οι πολύ μεγάλες, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που συμβαίνει στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Αφότου έγινε ο βιολογικός καθαρισμός, υπάρχει πρόβλημα. Δεν δουλεύει σωστά. Και όλα αυτά που καταγγέλανε οι κάτοικοι και φοβόντουσαν, τις θεσποτείες κυρίως θα τα δεχόντουσαν, ότι δεν θέλουν να πέσουν τα λίμματα της πόλης του Ιωαννίνων στον Καλαμά,
αποδεικνύεται ότι έχουν δίκιο. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο βιολογικός δεν επαρκεί. Ο βιολογικός, κύριε Μίτσης, που έχει γίνει στον Παρακάλαμο, βοηθάει σε κάτι ή απλά έγινε ένα έργο? Δεν έχει γίνει. Ο βιολογικός από το 12 μας λένε ότι έχει γίνει, μόνο που δεν έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει... Δεν λειτουργεί ο βιολογικός. Όχι, βέβαια, δεν λειτουργεί ο βιολογικός, αφού ακόμα δεν έχει τελειώσει. Πώς θα λειτουργήσει? Μάλιστα. Έχουν γίνει κάποια πρόταση για τα ποτίσματα, γιατί μου είπατε πριν ότι από πάνω που ξεκινά ο Καλαμάς, από τα ποτίσματα και μόνο, περιπτώνεται, μόλιτε. Κάποια πρόταση υπάρχει? Υπάρχει πρόταση, την έχουμε κάνει χιλιάδες φορές. Ναι. Να απαντήσει επίσης πολλές φορές ότι θα κάνουν, ότι πρέπει σεμινάρια και ημερίδες και τέτοια. Ναι. Να στέλνουν τίποτα. Η πρόταση είναι απλή. Πρώτα απ' όλα να αλλάξουν τον τρόπο ποτίσματος. Ναι. Γιατί πάνε εκεί και πλημμυρίζουν το χωράφι. Συν το ότι παλιότερα ρίχνανε και όσο θέλει λίπασμα και το φάρμακο. Ναι. Έτσι. Ανεξέλεκτα. Μα ανεξέλεκτα, μα όταν το ποτίζεις έτσι, δεν είναι λογικό ότι η ορμή του νερού αυτού πλημμυρίζει, θα τα παρασύρει και θα τα πάει στο ποτάμι? Ναι. Και ησυχάνεις, διότι δεν πηγαίνει εκεί που θέλεις το χωράφι σου αυτό που ρίχνεις. Εν ολίγης, αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε το συμφέρον τους και αδιαφορούν για το γενικό συμφέρον που ένα ποτάμι. Κοιτάξτε, κάπως έπρεπε να ποτίσουν. Έτσι ξέρανε, έτσι ποτίζανε. Όταν βλέπουμε όμως αυτό που προκαλείται με τη χρήση των λιπασμάτων και των χημικών στη Γεωργία, πρέπει να καταλάβουμε τι αλλάζει. Δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα να ποτίζουν με τεχνητή βροχή, που είναι και πιο οικονομική στο ότι λιγότερο νερό θέλει, έτσι, να πω, τη πατάλη. Και από εκεί πέρα δεν παρασέρνει όλα αυτά τα πράγματα να τα πάει στο ποτάμι. Ναι. Περνάμε λοιπόν, κύριε Μίτση, τώρα στο λεκανοπέδιο που είπατε πριν. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή, δεν θα έπρεπε όλα αυτά τα εργοστάσια, όλα αυτά τα... Από το τι θα έπρεπε είναι ένα θέμα. Ρωτάω γιατί προσωπικά δεν γνωρίζω τα κοινωνία και πραγματικά θέλω να σχηματίσω μια γνώμη όσο το θεωρείτε. Δεν θα έπρεπε τα εργοστάσια αυτά να έχουν κάποιες επεξεργασίες των λιμάτων και να μην πηγαίνουν στο ποτάμι, να μην μολύνουν, να μην ρηπαίνουν το ποτάμι? Θα σας πω λίγο, να σας πω. Αφήστε και θα σας απαντήσω σε όλα αυτά. Ναι. Δώστε μου λίγο χρόνο. Βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχει, είπαμε, ένα θέμα είναι, από τα Γιάννα θα μιλήσουμε, ο βιολογικός. Ένα άλλο θέμα είναι τι συμβαίνει στη ΒΠΕ. Ναι. Έτσι, θέλω να το ακούσετε γιατί έχουν σχέση αυτά. Ναι. Λοιπόν, ο βιολογικός δεν δουλεύει σωστά. Ναι. Δεν επαρκεί, δεν δουλεύει σωστά, εδώ και χρόνια. Ναι. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι στην έξοδο του βιολογικού τα δείγματα είναι κάτι δεκάδες φορές επάνω από το κανονικά. Αυτό υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν επίσημα? Ακριβώς, σας μιλάω για τις μετρήσεις αυτές που κοινάνε από το εργαστήριο μυολογίας και υγιεινής της Νέας Ιωρκής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Ναι. Δεν μιλάμε στον αέρα. Δεν υπάρχει επίσημο πλέον όργανο. Λίμωνο, δεν είναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό και άλλες μετρήσεις το δείχνανε. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δεν είναι τωρινό. Και το 5 γινότανε και το 10 γινότανε και αυτή η δουλειά συνεχίζεται παρόλο τις οκλήσεις. Από εκεί και πέρα, η ΒΠΕ. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος κανονικά λέει ότι κάθε ΒΠΕ θα έπρεπε να έχει ένα δικό της βιολογικό που να τα καθαρίζει. Στην περίπτωση της ΒΠΕ και σε εμάς δεν το κάνανε αυτό. Βρήκανε μια άλλη μεσοβέζικη κάποια λύση, τέλος πάντων, ότι θα έχουν οι μονάδες ένα δικό τους βιολογικό καθαρισμό εγκαταστημένο, ο οποίος θα μετατρέπει τα βιομηχανικά τους λίμματα σε αστικά λίμματα. Στη συνέχεια, με κάποιες αγγλιοστάσια που είναι μέσα στη ΒΠΕ, αυτά μεταφέρονται σε αστικά λίμματα στο βιολογικό των Ιωαννίνων, όπου το εξεργάζονται με όλα τα άλλα αστικά λίμματα της πόλης του Ιωαννίνων και βγαίνουν από το βιολογικό και καταλήγουν στην τάφρο της Λαψίστας. Έλατε όμως που υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις. Η οποία τάφρος Λαψίστας, κάποιος θα ακούσει να πει τι είναι αυτή η τάφρος Λαψίστας. Η τάφρος Λαψίστας. Υπήρχε εκεί που είναι η περιοχή, η λίμνη της Λαψίστας. Το 50 ήταν η λίμνη εκεί πέρα. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι μετά το 52 ή το 53. Τώρα μην είναι και αλόγως να πω ημερομηνίες, δεν είναι ένα χρόνο πάνω κάτω. Πάντων, ναι. Για να γλιτώσουν από αυτό το πράγμα και να γλιτώσουν, υποτίθεται, από τα κουνούπια, ενώ ήταν ένας παράδεισος, ναι, τέλος πάντων. Όλα τα Γιάννη το ξέρουν τι γυναίκα κάνανε εκεί πέρα. Και να αποδοθεί ουσιαστικά γη στους αγρότες, ανοίξανε μια τρύπα εκεί στο ροδοτόπι κοντά, ναι, που γίνει από την άλλη πλευρά στο ρέμα της Κλιματιάς. Ναι. Λοιπόν, τι εξυπηρέτησε αυτή η τάφρος? Ότι άδειασε το νερό της Λαψίστας, ναι, αυτή η σύραγγα μάλλον, ναι, άδειασε το νερό της λίμνης και έτσι η λίμνη αποξηράνθηκε και έγινε χωράφια. Και ναι, αποδόθηκε στους αγρότες. Συνέξει όμως να υπάρχει αυτή η τάφρος και αυτή η σύραγγα, ώστε να στραγγίζουν τα νερά, και τώρα βλέπετε το χειμώνα όταν βρέχει, γεμίζει ο τόπος εκεί πέρα, ναι, για να φεύγουν να πηγαίνουν στο Καλαμά διαμέσου του ρέματος της Κλιματιάς. Ναι.
Άρα λοιπόν, ό,τι νερά υπάρχουν στην υποτιθέμενη αποξηραμένη λίμνη. Καναπέμπει ο Ιωαννίνων από λίμνη. Φεύγουν μέσω αυτή τη σύραγγα και καταλήγουν στον Καλαμά. Ακριβώς, φεύγουν μέσω αυτή τη τάφη στον Καλαμά. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τη ΒΠΕ τώρα, μάλλον εκτός από τις βιομηχανίες που είναι μέσα στη ΒΠΕ, υπάρχουν και κάποιες απ' έξω. Ναι. Έτσι. Και είναι μερικές που είναι και μέσα και έξω. Αυτές οι απ' έξω έχουν ένα δικό τους βιολογικό που τους επιτρέπει, δεν ξέρω ποιος και τι γίνεται από ελέγχους, να τα ρίχνουν κατευθείαν στην τάφρα της λαψίστας. Για τους οποίους έχουν γίνει καταγγελίες ότι δεν είναι επεξεργασμένα, ότι δεν τούτο, ότι δεν το άλλο, μέχρι που πήραμε και έγγραφο της περιφέρειας ότι ναι, κάποιος το κάνει αυτό, αλλά θα το δώσουν κάποτε άλλο. Μισό λεπτά και να καταλάβω τώρα και να καταλάβουμε όλοι. Ενώ γνωρίζουν ότι τα λύματα που έχουν, που βγάζουν από τις επιχειρήσεις, είναι υπογόνα, ενώ γνωρίζουν ότι στον τάφρο της λαψίστας που τα ρίχνουν πηγαίνουν κατευθείαν στον Καλαμά, αυτοί συνεχίζουν. Προφανώς και συνεχίζουν. Και με τις ευλογίες των ερετών μας. Τι να σας πω. Προφανώς ναι. Μάλιστα. Σε αδιαφορία θα έλεγα. Εγώ θα το πω ευλογίες γιατί το αδιαφορία θα το διαπιστώσω καλώντας. Μισό λεπτό, διότι αν μέχρι εδώ έχετε βγει από τα ρούχα, θα σα έχει κι άλλο. Έχει και κόμμα, και συνέχεια. Μάλιστα. Δεν τελειώσαμε. Έτσι. Αφού συμβαίνουν όλα αυτά ωραία λοιπόν και υπάρχουν και επιχειρήσεις, υπάρχουν και ένα σωρό ιδιώτες πια. Βόθρατζίδες θα έλεγα. Ναι. Και οποιοδήποτε άλλοι. Εκείνος βόθρον, απλά. Απλά και πάνε και θα πετάνε τα βιβλία τους εκεί πέρα. Όταν μιλάμε για ελέγχους, λέει ο ένας, δεν μπορώ τώρα, δεν είναι στο ωράριό μου. Ναι, κυρία μου, δεν θα έρθει Τρίτη μεσημέρι να τα πετάξει. Θα πάει Παρασκευή βράδυ ή θα πάει Τετάρτη. Έλα που σου λέω, δεν ερχόντουσα. Ναι. Και ακριβώς συμβαίνει και με επιχειρήσεις. Όχι κάποιες συγκεκριμένες μέρες εβδομάδας όταν έχουν γεμίσει, για παράδειγμα, τα βιτία τους με απόβλητα. Mm-hmm. Και ωραία ώρα τη νύχτα για μια ώρα, ανοίγουν την κάζουλα και τα βιάζουν. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι παρά τις καταγγελίες, όταν δεν λειτουργεί σωστά αυτό το πράγμα πρέπει να λειτουργεί, υπάρχει πρόβλημα όπως κατά. Δηλαδή, λύματα, τα πάντα, όλα καταλήγουν μέσα σε ένα ποτάμι. Δάφρο ακριβώς. Με αποτέλεσμα, εκεί στα όρια της σύραγγας του ροδοτοπίου, μέχρι και 40 φορές πάνω από τις επιτροπές. Και να το πω και διαφορετικά, κύριε Μίση, και το ποτάμι αυτό τα μεταφέρει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, μολύνει και ρυπαίνει και τη θάλασσα στο σημείο που πέφτει. Το μεταφέρει στη θάλασσα. Έτσι. Το μεταφέρει στη θάλασσα. Πριν το μεταφέρει στη θάλασσα, θα έχει μεταφέρει στο πιάτο μας. Ναι. Με αυτό το νερό ποτίζουμε. Ναι. Στο νερό τρώμε αυτά που ποτίζουμε. Ναι. Για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι βόθρη. Τα ποτάμια δεν είναι βόθρη. Τα ποτάμια παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του πολιτισμού και της ύπαρξής μας, ναι, της παραγωγής μας. Αν λοιπόν αυτό το οποίο είναι το ατού σου για να έχεις τα ποιοτικά σου προϊόντα, εσύ το χαλάς, ναι, πραγματικά κάτι δεν πάει καλά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και έχουν γίνει καταγγελίες, έχουν έρθει και επιθεωρητές περιβάλλοντες, έχουν επιβληθεί και πρόστιμα, έχει γίνει και το ένα, έχει γίνει και το άλλο. Α, καπάκι έχουμε, το ξεχάσαμε. Α, μπράβο, ο βιολογικός καθαρισμός. Όταν καθαρίζει και πρέπει να βγάζει το νερό με βάση την οδηγία της ΕΟΚ, λοιπόν, να είναι τα ύδατα να χαρακτηρίζονται καλά. Ναι. Και η ΕΟΚ, με βάση την οποία έχουμε υπογράψει και έχει βγει το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής, άρα και του Καλαμά, διότι η λίμνη Παμπότιδα και η τάφρωση της λαψίστας υπάγονται στη λεκάνη διαχείρισης και απορροής του ποταμού Καλαμά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η οδηγία είναι τα ύδατα να είναι σε καλή κατάσταση, που σημαίνει να μην υπάρχουν αυτές οι υπερβάσεις που σας είπα, και όσα δεν είναι σε καλή, να γίνεται χρονοδιάγραμμα τι ακριβώς και πότε ακριβώς θα ληφθεί υπόψη και θα προγραμματιστεί ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, και δεν γίνεται τίποτα από το 2013, mm-hmm, που υπάρχουν τα σχέδια διαχείρισης, και όταν και το καινούργιο, το περσινό, το επικαιροποιημένο μετά τη δεύτερη διαβούλευση σχέδιο διαχείρισης προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία δεν γίνεται τίποτα. Πραγματικά καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν πάει άλλο. Ναι. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά, να καταφύγουμε πέρα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είχαμε πάει και στον εισαγγελέα για κλιματολάσπη. Μισό λεπτάκι βάλτε μία άνω τελεία. Να βάλω. Γιατί τρώγοντας ανοίγει η όρεξη που λένε. Συζητώντας, διάβασα κάποιες καταγγελίες σας προημερών, πως από κάποιες έρευνες που κάνουν στη Ζήτσα, αν θυμάμαι καλά κάπου αλλού, κάποιες εταιρείες, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης και εκεί. Γιατί, και λέω τώρα εδώ, μένω ακόμα στην περιοχή μας,
για να δούμε από την αρχή του ποταμού τι γίνεται και φτάνουμε στο τέλος. Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά πόσο, τι ενδείξεις υπάρχουν ότι πραγματικά από μια τέτοια έρευνα μπορεί να γίνει η μόλυνση? Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μόνο η έρευνα. Είναι το καινούργιο κεφάλαιο απειλών. Δεν είναι μόνο για τον Καλαμά πια, είναι για όλη την Ήπειρο και για όλη τη Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα. Του τι σημαίνουν οι εξορίξεις πετρελαίων. Αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του τεράστιο και θα έπρεπε να αφιερώσουμε μια εκπομπή συγκεκριμένα σε αυτό, διότι... Θα συζητηθεί κάποια άλλη φορά αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι η έρευνα που γίνεται. Ρυπαίνει, μολύνει όντως το ποτάμι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες αυτή τη στιγμή, ότι με τις ελάχιστες τρύπες που κάνανε, τις ελάχιστες βάθους εννοώ, έτσι, των 15-20 μέτρων, πόσο οι εταιρείες τώρα που κάνουν τις σεισμικές έρευνες, για να βάλουν τα κριτικά δηλαδή, ότι σε τρία σημεία έχουν χτυπήσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Ναι, και μάλιστα είχαν γίνει και δημόσιες καταγγελίες και είχαν γίνει και δημοσίευση εταιρείας. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Στη Σαγιά θα πήγαν να το σταματήσουν και εμφανίστηκε ο διευθυντής εταιρείας, είπε να μην πω τι, είπε να το κάνουμε το νερό μας, ας πούμε. Ναι, μισό λεπτά, και όμως η εταιρεία, η συγκεκριμένη, οποιαδήποτε εταιρεία, τι δεσμεύσεις δίνει ότι πράγματι δεν θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα? Αν έστω και 1% υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορεί να συμβεί, τίποτα έτσι. Ναι. Καμία δεν δίνει. Σας λέω όμως, μην μπλέξουμε σε αυτό. Απλά να ξέρουμε ότι οι απειλές αυτές είναι τεράστιες. Αυτή τη στιγμή ένα θα σας πω για τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε απόσταση 300 μέτρων από οποιαδήποτε πηγή και από το ποτάμι, μπορεί να ανοίξει μια τρύπα βάθους 4.000 χιλιόμετρων για να βγάλουν πετρέλαιο αυτή. Φυσικό αέριο. Αν αυτό μας λέει ότι δεν θα γίνει τίποτα, εντάξει, πραγματικά δεν. Ας αρκεστούμε σε αυτά. Θα μας δείξει. Ναι, πριν. Αυτά, λοιπόν, για να μιλήσουμε για αυτό που χρόνια υπάρχει, διότι αυτό είναι το νέο κεφάλαιο που αρχίζει και θα πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα. Οι εταιρείες εμφιάλωσης νερών θα πρέπει να αναρωτιούνται ακριβώς τι θα γίνει με αυτό το νερό. Και εμείς με το νερό θα ποτίζουμε και θα πίνουμε. Ήδη όμως τώρα στον Καλάμα δεν πρέπει να βάλουμε το πόδι μας και το χέρι μας μέσα. Αυτό. Κάτι μισή ώρα, όποιος το ισχυρίζεται, και να έρθει μετά εκεί πέρα να μας δείξει τα σπυράκια. Γνωρίζω πως είσαι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα. Εγώ θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Εσείς θα παίρνετε τα παιδιά εκεί που εργάζεσαι σε όποιο σχολείο να τα πάτε μια εκδρομή να καθίσουν δίπλα από τον Καλαμά να παίξουν τα νερά του Καλαμά? Προσωπικά το έκανα αυτό. Πήρα τα παιδιά μου από την Αθήνα, από το πέμπτη τάξη, το Περιστέρι, το δημοτικό σχολείο, και πήγαμε στον Καλαμά αυτό και το περιπεριστική φιλιάτε και στο κυκλοφορεί, ακριβώς επειδή κάναμε πρόγραμμα περιπεριστική για τα ποτάμια. Ναι. Το μόνο που δεν κάναμε ακριβώς ήταν να τσαλαβουτήσουμε. Ενώ σε ένα ωραίο περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα τελειώνει μια όμορφη δραστηριότητα. Δεν είναι άσχημο, κύριε Μίτση, να βλέπει ένα ποτάμι δίπλα σου και να μην μπορείς να βάλεις τα πόδια σου μέσα, να μην μπορείς να κολυμπήσεις, να μην μπορείς, ξέρω εγώ, να ψαρέψεις, να κάνεις και το χόμπι σου, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα προβλήματα που μας δείχνουν ότι η αδιαφορία και η εγκατάλειψη στις περιοχές μας και η έλλειψη πια ενημέρωσης. Μέρους, εγώ θα έλεγα ευθέως. Εσείς δεν μπορώ να πω, κάνατε ενημέρωση γιατί προημερών πάλι πριν ένα μήνα είχατε μια ημερίδα για το ζήτημα αυτό συνέδριο της Πανεπιρωτικής στην Αθήνα. Θέλω να φτάσω λοιπόν ότι κάναμε μια πρώτη ημερίδα με αφορμή που παρουσιάζουμε αυτό το υλικό της καταγγελίας, την έρευνα. Το κάναμε στην Αθήνα, στην Πανεπιρωτική, και θα κάνουμε μία και τον Ιούλιο, το έχουμε δρομολογήσει το καλοκαίρι στα Γιάννηνα, ακριβώς τέτοια, όπου θα καλέσουμε, όπως είναι λογικό, και στην Αθήνα τους είχαμε καλέσει, αλλά δεν μπορούμε να είχαμε την απέτηση να ερχόντουσαν. Στην Αθήνα η ημερίδα πώς ήταν από πλευράς κόσμου, στηρίχθηκε? Στηρίχθηκε αρκετά, διότι είχε συμπέσει και με άλλα πράγματα, αλλά στηρίχθηκε. Άρα πάνω απ' όλα ότι ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για το ποτάμι. Κοιτάξτε, δεν δείχνει αδιαφορία. Είμαι στην Αθήνα και της Ομοσπονδίας Καλαμά και οι άλλοι που δεν είναι στην Ομοσπονδία Καλαμά, οι πυρώτες, δείχνουν ενδιαφέρον για τον τόπο τους. Πάρα. Ναι. Τέτοιο ενδιαφέρον που ίσως δεν δείχνουν αυτοί που μένουν εκεί πέρα, οι εκλεγμένοι άρχοντες εκεί πέρα. Ναι. Πολύ συχνά αντιμετωπιζόμαστε σαν εμείς οι Αθηναίοι. Λες και εμείς δεν έχουμε σπίτι εκεί, δεν ζούμε εκεί, δεν πληρώνουμε φόρους εκεί ή δεν θα πάμε εκεί όταν θα πάρουμε τη σύνταξή μας, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπόθηκαν φαντάζομαι πολλά. Και από... επαναληφθεί στα Γιάννενα, γιατί αυτό με ρωτήσατε, είναι το επόμενο πράγμα που σχεδιάζουμε. Ναι. Επαναληφθεί στα Γιάννενα τον Ιούλιο, που θα υπάρχει κόσμος, θα υπάρχει
άνεση να το παρακολουθήσουν και βεβαίως θα καλέσουμε και επιστήμονες που θα παρουσιάσουν και περιφερειάρχες και δημοτικούς συμβούλους και δήμαρχους και οτιδήποτε. Σίγουρα θα υπάρχει και ενημέρωση μέσα στο σελίδι από πιο πριν για να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι. Εννοείται. Αυτό που άμεσα τώρα θέλουμε να λογίσει είναι τι συμβαίνει, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα γίνει με τη μόλυνση και τη ρήπανση του Καλαμά. Τι γίνεται με αυτή την περίφημη ιστορία με το σύνδεσμο παρακαλάμιων δήμων. Ξεκινάμε από την αρχή αυτού. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό οι παρακαλάμιοι δήμοι. Αντιπροσωπεύουν. Αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, από τις αρχές της δημιουργίας της κίνησης υπήρχε ένα αίτημα ότι καλό θα είναι να συνδεθούν με κάποιο τρόπο οι δήμοι τους οποίους διαρρέει ο Καλαμάς, περισσότεροι τότε γιατί ήταν πριν καλλικράτηδες και όλα σχετικά, έτσι. Είναι οι σημερινοί πέντε που είπαμε. Δηλαδή, Πογονίου Ζήτσας, Σουλίου Φιλιατών Ιγουμενίτσας. Συστάθηκε λοιπόν με πολλές τυπανοκρουσίες ένα σύνδεσμος δήμων. Ο σύνδεσμος παρακαλάμιων δήμων. Ναι. Ο σύνδεσμος είναι ένα όργανο ισχυρότερο που έχει κάποιες δυνατότητες. Υπήρχε μια συμφωνία ότι για να χρηματοδοτηθεί αυτό το όργανο το οποίο εκδίθηκε με ΦΕΚ κτλ. Θα έπρεπε να υπάρχει μια συμμετοχή του κάθε δήμου για τα έξοδα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Ναι. Διατυμπανίστηκε αυτό λοιπόν από τους εκάστοτε δημάρχους, διότι περάσαν και πολλοί, ότι θα είναι ένα το εργαλείο που θέλαμε, θα κάνει τις προτάσεις για μια άλλη ανάπτυξη, τις προτάσεις για το ποτάμι, για τη μόλυνση, για τη ρήμανση. Δραστηριότητα μηδέν. Τίποτα. Μετά από πολλές... Δεν ξεκίνησε καν δηλαδή. Δεν ξεκίνησε καν. Μία γραμματέα έβαλε ο δημοσίτης εκεί πέρα να γραβαστάει διάφορα. Ναι. Καμία δραστηριότητα δεν υπάρχει αυτού του συνδέσμου. Αυτός ο σύνδεσμος θα επόπτευε την όλη κατάσταση στον Καλαμά, θα έδινε στοιχεία, θα έκανε τι ακριβώς. Θα αναλάμβανε να συντονιστούν οι Δήμοι, πολύ σημαντικό, ναι, και να απαιτήσουν μέτρα προστασίας. Να συνεννοούνται εν ολίγης, να το λέμε έτσι απλά για να. Πολύ απλά. Ναι. Ένα σύνδεσμος είναι πολύ ισχυρότερο όργανο από ένα σύνδεσμος Δήμων, από ένα και το Δήμο, ας πούμε. Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι... Λέω, εγώ με το μυαλό μου σαν απλός πολίτης, γιατί σαν απλός Έλληνας πάντα σκέφτομαι πονηρά για το αύριο, για το μεθαύριο, το παραμεθάριο. Τόσα με έχει διδάξει το παρελθόν. Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι σκοπίμως δεν προχώρησε αυτός ο σύνδεσμος, γιατί ίσως λέω, αυτοί οι Δήμοι μεταξύ τους δεν ήθελαν καν να ασχοληθούν για τον Καλαμά, το θεώρησαν σαν υποδιέστερο. Υποτίθεται ότι αυτός ο σύνδεσμος, σας λέω, διατυμπανίστηκε, και οι βίντεο να δείτε και τις δηλώσεις κάνουν. Ναι. Σαν το εργαλείο που θα έσωνε. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι δεν βάλανε φράγκο. Και αφού βρέθηκαν να υπάρχει 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα ήταν, ανενεργός και να είναι μέσα, και επειδή τους απειλήθηκε ότι τα λεφτά που θα έπρεπε να βάλουν, μην φανταστείτε κανένα τρομακτικό ποσό, ήταν 4-5 χιλιάρικα το χρόνο, έτσι. Όχι, για τόσους Δήμους δεν μπορώ να πω, αυτά δεν αναλογούν ούτε στη βενζίνα. Μόνο για αυτές τις δίνονται τα τριπλάσια. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ναι. Δεν κάνανε τίποτα αυτό το πράγμα. Βρέθηκε να φαστάνε ένα κοντήλι και να λένε αν δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Και τι κάνανε, προτείνανε, συνήλθε λέει ο σύνδεσμος αυτός και πρότεινε τη διάλυσή του. Από μόνος του. Από μόνος του. Και στάλθηκε αυτό στα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Μελών για να πάρουν την απόφαση. Στη ζήτηση που έγινε πέρυσι και το παρακολούθησα και στο Πογόνι που επίσης το παρακολούθησα, δεν πάρθηκε από. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συγκροτήσει αυτό το σύνδεσμο ήταν. Δεν είναι άνθρωποι, Δήμοι ήταν, οι οποίοι είχαν κάποιον εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι, τέλος πάντων, οι εκπρόσωποι που είχαν αυτό το σύνδεσμο. Ναι. Θα μπορούσε κάποιος από πλευράς Δήμου να παρέμβει, να πιέσει, να προκαλέσει. Πού οι ίδιοι ήταν εκπρόσωποι. Οι εκπρόσωποι τους ψηφίσαν αυτό το πράγμα. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Μα αυτό ήταν. Είναι, σας λέω, να κάνουμε εσείς και ξέρω εγώ, άλλοι πέντε. Ναι. Δευτούμε να κάνουμε ένα σύνδεσμο. Έτσι. Άρα, όπως μου το λέτε, από πλευράς Δήμων υπήρξε διαφορία για τον Καλαμά. Απλά πράγματα. Χωρίς πολλά. Αυτό πήγε να διασωθεί ο Δημοζήτας που είχε βάλει κάποια λίγα λεφτά. Ναι. Και παράγγειλε αυτή την έρευνα που είπαμε να γίνουν δυνατοληψίες και τέτοια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι κοροϊδίες. Ναι. Και θέλουμε τώρα πριν τις εκλογές, πραγματικά όλοι οι δήμαρχοι, θα στείλουμε και ανοιχτή επιστολή δημόσια, ναι, θα απαντήσουν ποια είναι η τύχη του συνδέσμου παρακαλάμιων δήμων και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.
Ναι. Για να καταλάβετε. Αυτό να είστε σίγουρο, θα το συζητήσω και με το Δημοπογονείο που θα. Θα ενημερωθεί για αυτή τη συνέντευξη. Οπότε ναι. Θέλω να προσθέσω και κάτι. Ναι. Ότι η πρόταση του κ. Καψάλη απέναντί μας, όταν βγήκαμε σαν νέο συμβούλιο, όταν επισκεφτήκαμε για την ορεμία, ήταν ότι τι να το κάνουμε τώρα αυτό το σύνδεσμο, αφού υπάρχετε εσείς. Λες και είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο ένα σύλλογο. Μισό να τελειώσω, Και η πρότασή του ήταν, λοιπόν, στο δικό σας διοικητικό συμβούλιο να μπουν και οι Δήμοι. Ναι. Απαντήσαμε ότι, μα τι λέτε τώρα, σε μια κίνηση πολιτών θα μπουν οι Δήμοι μέσα, σαν Δήμοι. Είναι λογικό αυτό. Και πώς θα κατοχυρωθούν νομικά. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα εκεί. Σαν πολίτη, κίνηση πολιτών είμαστε. Όποιος θέλει να μπει. Ας έρθει να μπει. Λοιπόν, επειδή δεν το δεχτήκαμε αυτό το πράγμα και έτσι, δεν ξέρω τι έχουν κάνει, ας έρθουν να μας εξηγήσουν λοιπόν πώς ακριβώς βλέπουν και το σύνδεσμο παρακαλάμιων Δήμων και την όλη η ιστορία και τη μόλυνση ρήπανση του ποταμού. Σε αυτό το σύνδεσμο δεν συμμετείχαν και ο Δήμος Ιωαννίνων. Θα βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, ορίστε. Σε αυτό το σύνδεσμο συμμετείχε ο Δήμος Ιωαννίνων ή όχι. Όχι, η πρότασή μας είναι τώρα, επειδή δεν συμμετείχε, ότι είναι λογικό αφού υπάρχει και η Λίμνη Παμπόρυδα και κυρίως η Δάφνος της Λαυσίστας μέσα και ανακατεύεται βιολογική. Μα εκεί στην ουσία από ό,τι μου είπατε, τη μεγαλύτερη μόλυνση ρήπανση του ποταμού την κάνει ο Δήμος Ιωαννίνων. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη μόλυνση γίνεται από σημειακές πηγές και κυρίως από τον νομό Ιωαννίνων. Ναι. Πιο κάτω, κύριε Μίτση, από τους άλλους Δήμους, μέχρι να φτάσουμε στη θάλασσα, τι ποσοστό ρήπανες μόλις μπορούν να προκαλούν εκείνοι οι Δήμοι. Δεν μπορώ να ξέρω, διότι δεν έχουν γίνει μετρήσεις. Οπότε αυτές οι μετρήσεις έχουν γίνει από τις πηγές του Καλαμά, που υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Καλπάκι, κάποιοι είναι μέσα πολύ κοντά στα όρια κυρίως φωσφόρου. Υπάρχουν μετρήσεις μέχρι τη Βροσίνα, μέχρι τη γέφυρα της Βροσίνας. Τάφρο Λαυσίστας, έτσι, και γέφυρα Βροσίνας. Στο Σουλόπουλο και στη Βροσίνα υπάρχουν κάποιες τιμές ανεβασμένες. Αυτές οι μετρήσεις όμως πρέπει να γίνουν, εδώ είναι η ουσία του σχεδίου, τώρα προτείνεται ότι πρέπει να γίνονται ούτε αποσπασμένα ούτε τυχαία, αλλά να γίνονται προγραμματισμένα. Το πιο απλό γι' αυτό είναι λοιπόν να θεσμοθετηθούν αυτοί οι σταθμοί, οι κατάλληλοι που θα παίρνουν τα δείγματα. Τα δείγματα αυτά μπορούν να συλλέγονται online. Κοστολογήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Κοστίζει ένα αστείο ποσό, δηλαδή για 180.000. Με σκοπό να μπορεί να υπάρχει online για καθημερινή παρακολούθηση το τι συμβαίνει. Και βεβαίως να δούμε από εκεί και πέρα, να εντοπίσουμε τις σημειακές πηγές και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθούν. Πρέπει να εφαρμοστούν φίλτρα, πρέπει να εφαρμοστούν κανονισμοί, πρέπει να αλλάξει κάτι άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίζουν κάποιοι να ρυπαίνουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, και να μένουν έτσι ατιμόρυτοι, να μένουν ανενόχλητοι, αλλά κυρίως δεν μας νοιάζει, δεν είναι ένα εξοικητικό το θέμα. Μου δίνεται να καταλάβω πως η αδιαφορία. Να χαλάμε το ποτάμι. Μα προφανώς η αδιαφορία είναι όταν δεν γίνεται έλεγχη, όταν κάνουμε καταγγελίες και δεν μας απαντάνε. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται για κάποιο σκοπό η αδιαφορία. Κοιτάξτε, κύριε Καψάλη, θα σου πω ένα παράδειγμα. Και εσείς χαρακτηρίζετε το όπως θέλετε. Ναι. Τα Χριστούγεννα τελείωσε η σύνδεση που είχε ο βιολογικός των Ιωαννίνων με τον αργολάβο που απομάκρυναν τη λιματολάσπη. Δηλαδή αυτό που μένει μετά την επεξεργασία. Λοιπόν, επειδή τελείωσε η σύμβαση και δεν είχαν φωτίσει να την ανανεώσουν, επί δύο μήνες τα πετάγανε στα λιμάνια χωράφια. Με αποτέλεσμα όλα αυτά που είναι δηλητήρια να στραγγίζουν στη Ζάφρο και από εκεί στο Καλαμά. Είχαν γίνει καταγγελίες και γίνει κακομοίραση. Και απειλήσει ο Δήμαρχος Ζήτας θα κάνει μήνυση. Όλοι οι λαύροι, κανείς δεν έκανε τίποτα. Εμείς κάναμε τη μήνυση. Ναι. Τελικά. Αν αυτά τα πράγματα δεν επεμβαίνουν οι εισαγγελείς από την αρχή που είναι θέματα δημόσιας υγείας, πώς θα το χαρακτηρίζετε? Η λιματολάσπη πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να μένει έτσι. Πρέπει να επεξεργάζεται και μετά, αφού έχει αδρανοποιηθεί, να καταλήγει σε χωράφια. Το είπαμε πιο πριν. Που όταν είχε τη σύμβαση, τη φόρτωνε όπως κάπου στα φορτηγά και πήγαινε και την πέταγε σε παλιά νταμάρια. Μιλάμε δηλαδή ότι εδώ το σχέδιο διαχείρισης, αυτό που λέμε, το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής προβλέπει ένα συμβούλιο υδάτων που θα κάνει ένα χρονοδιάγραμμα, θα δει αυτό, αυτά πρέπει να κάνουμε, τα άλλα πρέπει να κάνουμε και να πρέπει να μετρήσουμε. Αυτό δεν έχει συγκληθεί. Ναι. Αυτό καταγγέλνουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώς επειδή εδώ. Για πείτε μου, γιατί μιλήσετε για Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλει το θέμα επιτάπητος, πάει να πει ότι κάτι στραβό, δεν το έχει βάλει έτσι τυχαία. Καταρχάς, στην απάντηση την πρώτη που μας έστειλαν, είναι ότι η αναφορά μας έγινε δεχτή για τον πολύ απλό λόγο ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο. Δεν θα το κάνανε δεχτό αν δεν υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον. Γιατί την ενδιαφέρει,
διότι δεν πληρούνται οι κοινοτικές οδηγίες. Οι οποίες κοινοτικές οδηγίες, αυτά είναι τα σχέδια διαχείρισης λεκάνων απορροής, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί μέχρι ένα διάστημα, δεν υλοποιήθηκαν, τα είχαν αργήσει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα. Ενώ εφθαρσώς λέγεται εκεί ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για την τάφο λαυσίσταση, διότι είναι ευαίσθητη οικολογικά περιοχή λόγω των πολλών λιμάτων που δέχεται, να μην συμβαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν η Ευρώπη ενδιαφέρεται για τον Καλαμά. Προφανώς. Βέβαια, αφού σκουντήξατε εσείς το ζήτημα, έτσι, να μην... Δεν θα είναι ωραίο αυτό να καταλήγουμε εμείς να καταγγέλουμε τη χώρα μας τελικά, έτσι. Πραγματικά... Ναι, μισό λεπτάκι. Αυτό, να το πω διαφορετικά, κύριε Μίτση, αυτό δεν είναι καταγγελία. Αυτό είναι προστασία του περιβάλλοντος. Άλλο το καταγγέλλω, γιατί δεν υπάρχει κάτι καταγγέλλω. Όταν στη χώρα μας έχουμε εξαντλήσει αυτά τα πράγματα, έχουμε πάει, έχουμε στείλει υπομνήματα, έχουμε κάνει αναφορές, έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις. Ωραία. Και δεν γίνεται κάτι. Αναγκαστικά εκ των πραγμάτων πρέπει να προσφύγετε κάπου παραπάνω. Οι περιβάλλοντες λέει δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί είναι 5 άνθρωποι για 1.800.000 υποθέσεις, ξέρω εγώ. Ναι. Λόγω στο έτσι, υπερβολικά το είπα. Υποστελέχωση. Λοιπόν, άρα και το θέμα είναι εμείς οι υπηρώτες και κυρίως οι κάτοικοι των παρακαλάμιων χωριών και του Δήμου Ιωαννίνων εκεί πέρα. Τι κάνουνε. Είσαι σπιωτή, τι κάνουνε που το ξέρανε. Ναι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ποτίζουμε με αυτό το νερό. Πίνουμε από αυτό το νερό. Στα πηγάδια μας βγαίνει αυτό το νερό. Ναι. Δεν αφορά κάποιον άλλον. Εμάς τα αφορά. Πηγαίνει στη θάλασσα. Μολύνει και τη θάλασσα. Αυτό είναι άλλο. Φτάνει στη θάλασσα. Στη θάλασσα έχουν τις δύο καλλιέργειες. Ένα πράγμα ρολόι είναι όλο αυτό. Και μοιάζει εμείς να μην ενδιαφερόμαστε. Γιατί αυτή η αδιαφορία, γιατί αυτή η εγκατάλειψη. Εδώ ακριβώς λέμε ότι δεν είναι μόνο παιδιά η καταγγελία. Είναι για να δούμε ποια θα πρέπει να είναι αυτή η ανάπτυξη. Αυτή η μαυρίλα που μας έχετε τώρα, που μας ετοιμάζουν καινούργια με τα πετρέλαια, να μας διαλύσουν εντελώς, ή θα πρέπει να ζητήσουμε μέσα από τη διαφύλαξη του περιβάλλοντός μας, των νερών μας, των ποταμών μας, των νερών μας. Κύριε Μίτση, μορφές που μπορούμε να ζήσουμε. Κύριε Μίτση, νομίζω ότι έχουμε να το συζητήσουμε το θέμα πάρα πολύ, αλλά για να κλείσω, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Υπάρχει αναστρέψιμο για τον Καλαμά? Θεωρώ και από ό,τι λένε όλοι οι επιστήμονες ότι. Οι συζητήσεις που έχουμε κάνει, οι αναλύσεις που έχουν γίνει και αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα στο ποτάμι, γιατί είναι ένα ποτάμι που ακόμα δεν έχει φράγματα. Υπάρχουν ελπίδες δηλαδή. Έχει ροή, έτσι. Μπορεί και καταφέρνει μέχρι ένα σημείο να αυτοκαθαρίζεται. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που θα συμβαίνει για πάντα, διότι αυτό συνέχεια, χρόνο με το χρόνο. Έτσι, θα αυτοκαθαρίζεται εφόσον εμείς σταματήσουμε να μολύνουμε και να ρυπαίνουμε. Άμα συνεχίζουμε, πόσο θα προλάβει να αυτοκαθαρίσετε γι' αυτό. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει ελπίδα. Άρα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσει να ενταθεί η προσπάθειά μας. Ακριβώς. Στο χέρι μας εξαρτάται και στην πίεση προς τους δημοτικούς άρχοντες εξαρτάται και στη συμμετοχή του κόσμου εξαρτάται. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κινήσεις πολιτών όπως και η δικιά μας. Το που έχουμε στην πατρίδα μας την ιδιαίτερη και το ποτάμι αυτό ήταν η πηγή ζωής, ήταν ο Θεός, ο Θεός ποταμός ήταν, ναι. Από τα αρχαία χρόνια. Είπαμε, έχει χιλιοτραγουδιστεί. Έχει, ας πούμε έτσι, μια χαβούζα. Πραγματικά, πρέπει να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό. Το θέλουν όλοι, το θέλουν αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μίτση, ειλικρινά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είναι ενθαρρυντικό αυτό που μου είπατε, ότι ο κόσμος ακολουθεί την κίνηση Καθαρό Καλαμά, ο κόσμος ακολουθεί την ημερίδα και ενημερώνεται για τον Καλαμά. Είναι ενθαρρυντικό το ότι μου λέτε ότι θα επαναλάβετε την ημερίδα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, στα Γιάννενα, και πιο πριν θα μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ειλικρινά θα είμαστε στο πλευρό σας, δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι να δούμε έστω ένα θετικό αποτέλεσμα από κάποια πλευρά, να δεν ξέρω τι θα είναι. Στο πλευρό πάντα των ανθρώπων που παλεύουν για το καλό του τόπου τους, έτσι δεν είναι? Σας το είπα και πριν. Δεν είναι θέμα ούτε προσωπικό ούτε... Ακριβώς. Άρα πρέπει να αποβάλλετε κι εσείς τη σκέψη αυτό που είπατε πριν. Είναι η συνέλευσή της. Μαζευτήκαμε το καλοκαίρι, αποφασίσαμε κάτι και το Διοικητικό Συμβούλιο όλο προχωράει να υλοποιήσει αυτό που αποφασίσαμε. Θα ξαναμαζευτούμε το καλοκαίρι. Θα χαρούμε να είσαστε κοντά μας. Να τα πούμε και από κοντά και να δείτε και πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Να είστε καλά, κύριε Μίτση, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα και ειλικρινά έχω μάθει τόσα πολλά, γιατί ειλικρινά, το ζήτημα δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, δεν ήξερα καν. Ήξερα μόνο ότι ένας Καλαμάς, και θα σας πω και ένα τελευταίο έτσι για να τα ακούσουν και πολλοί, θέλω να τα ακούσουν, κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, και δεν το λέω για ενωμένες συζητήσεις του Καλαμά για τα προβλήματα, το λέω γιατί μου συνέβη σε μένα τον ίδιο.
κάποιος φίλος από την περιοχή, ας μην ονομάσεις τέλος πάντων, Καλαμά, μου έφερε κάποιες καραβίδες να μου τις κάνει δώρο, να με φιλέψει που λέμε στο χωριό, βρε παιδί μου, το φίλο του. Λοιπόν, έφτιαξα τις καραβίδες και κύριε Μίτση δεν μπόρεσα να πάω στο πανηγύρι, κατέληξα στο γιατρό. Και ο γιατρός μου είπε το εξής, ρε παιδάκι μου, δεν βλέπω τίποτα, μου λέει τι φαγητά έχει. Λέω κάτι καραβίδες, ρε γιατρέ, λέω κάνε και φάγαμε. Μου λέει, ξέρετε κάτι κύριε, μου λέει, πιστεύω κατά 90% ότι ήταν οι καραβίδες μου μολυσμένες. Προσωπικό μου παράδειγμα. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε πολύ για να καταλάβουν το που ξέρω τι σημαίνει. Ότι αυτή τη στιγμή η καραβίδα δείχνει να ανακάμπτει. Μακάρι, μακάρι. Ας ελπίσουμε ότι θα φροντίσουμε να μην ξανάρθει. Μακάρι. Και να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά το ποτάμι μας σε καλή κατάσταση και τις καραβίδες μας στο πιάτο μας. Γιατί όχι. Κύριε Μίτση. Θα είναι θετικό αυτό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και καλώς απόγευμα.